Άλλο. Λοιπόν. Ναι. Ελλάδα. Ελλάδα. Βόλος Πανετολικός. Άσος. Γιατί. Γιατί ο Μπέος έχει ένα αυτή. Τι γιατί. Άλλο. Ο Γιαννούλης ο άλλος, ο μεγάλος. Ο Κώστας. Ο Μεγαλόπολος. Και ο Δημήτρης θα βάλει αυτόν γκολ. Όχι. 2-1 θα κάνει. Α, και θα βάλει γκολ ο Γιαννούλης και θα κάνει και έτσι πέρα. Νομίζω, ναι. Παίξε ανομαλία Γιαννούλη. Θα γίνει εκεί ιστορία. Έτσι προβλέπω εγώ. Άρης Αστέρας Τρυπόλεως. 1-1. Θα προηγηθεί ο Αστέρας Τρυπόλεως με το σωσία του Ασλαμά τον Παράλες και θα ισοφαρίσει ο Μπρούνο Χάβας, πώς το λένε. Άλλο, λέγε. Δεν είναι άδικο για τον Άρη αυτό που λες. Εγώ πιστεύω ότι ο Άρης θα κερδίσει. Πώς θα κερδίσει. Θα κερδίσει. Γιατί να κερδίσει. Γιατί είναι καλύτερη ομάδα. Έχει και καλύτερη ομάδα πάντα κερδάει. Όχι. Λοιπόν. Δεν υπάρχει κερδάει. Σου πω εγώ πριν το μάτς τη διάταξη. Άμα δω Φετπατζίδη δεξιά, την κοινή αριστερά, Μπρούνο Γκάμα δεκάρι και η Ντέγια σεντερφόρ, θα σου πω παίξ το Χ2. Άμα δω Φετπατζίδη αριστερά, Γκάμα δεξιά, την κοινή δεκάρι, νιαροδέκαρο και τον Μποκολόκο σεντερφόρ, θα σε πω εδώ κάτι μπορεί να γίνει. Η διάταξη στον Άρη παίζει πολύ μεγάλο ρόλο στο επιθετικό παιχνίδι. Οπότε θα περιμένει να δει δεκάδε. Εγώ θα περιμένω να δω δεκάδε. Εγώ λέω και τον κόσμο. Σημαντικό η είναι. Διάταξη, αν είναι με ανάποδα πόδια, τον άμπαλο τον Μπόκο Λόκο σεντερφόρ και τον τεγκινή στην πλευρά και κάνα Μπρούνο Γκάμα δεκάρι, βάλει δεν κανά, ναι, και μου κάνει καμιά αλλαγή, μου βάλει κανένα Αντόνσο. Να μα βάλει και κανένα Αντόνσο. Δηλαδή η αλλαγή που περιμένουν στον Άρη να είναι ο Τόνσο, μην πάτε στο γήπεδο. Μην πάτε. Ξάνθη Πανιόνιος. Ξάνθη. Πανιόνιος. Διπλό. Αυτό λες η Τρικαδόρικα ή. Λέω ναι, η Τρικαδόρικα. Βγάλουμε... Πόσο δίνει το διπλό δηλαδή. 5,5. Λίγο είναι. 5,5. Πόσο τι θέλω να δίνει. Διπλό, ημίχρονο διπλό τελικό. 0-1. Σταμάτησε και ο Μανιάτης. Σταμάτησε και ο Μανιάτης εκεί πέρα. Μεγάλη υπόθεση. Θα κλάψουμε. Σταμάτησε ο Μανιάτης την μπάλα. Ολυμπιακός Ατρόμητος. Ολυμπιακός Ατρόμητος. 2-0. Δεν θα βάλει ένα γκολ Ατρόμητος. Όχι, δεν θα βάλει. Σε όλα τα παιχνίδια βάζει. Δεν θα βάλει αυτό. Πώς θα βάλει. Δηλαδή, άμα γιατί να βάλει. 3-1 Ολυμπιακός Ακαδάκη. 2-0 ρε παιδάκι μου. 2-3 γκολ ρε παιδάκι μου. Μάλιστα. Σπανός φίλος με τον άλλον. Μια χαρά. Και ο Αλέφατος στη μέση εκεί. Και με τους δύο φίλους. Ζάχαρη μας δίνει και τις πληροφορίες. Τι θες αν. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Παναθηναϊκός ΑΕΚ. Το χ της αγωνιστικής. Δεν νομίζω ότι. Ποιο? Η ποδοσφαιρική τύχη. Ναι, τύχη. Κάτι χρωστάει στον Παναθηναϊκό. Τι το χρωστάει τον Παναθηναϊκό η τύχη. Δεν είχε τύχη σε πολλά παιχνίδια. Δεν πιστεύεις ότι το πραγματικά κάποια στιγμή καρπώνεις αυτά τα οποία εξτέρεθη από αλλού. Όχι. Με σκόρη ισοπαλία. Τι δουλεύει και τους δύο. Θα κερδίσει ο Παναθηναϊκός. Ποιος θα κερδίσει. Ο Παναθηναϊκός. Όπως κέρδισε η Ίντερ τις προάλλες. Δεν κερδίζει ο Παναθηναϊκός. Χθες αυτή η τριάδα βγήκε. Έλα βρε εντάξει η τριάδα βγήκε χ. Εσύ απέξει Παναθηναϊκό. Ναι. Το σημείο της αγωνιστικής. Επειδή έκανε εμφάνιση εδώ πέρα. Όχι, το σημείο μου είναι. Ναι, εντάξει. Όχι γι' αυτό. Ναι. Γιατί είδα την ΑΕΚ με τον Ατρόμητο και τρόμαξε. Ναι. Ναι. Η χειρότερη ΑΕΚ από τον Παναθηναϊκό. Όχι. Αλλά. Πρώτον, ο Παναθηναϊκός στα ντέρμπι βάζει για ένα πολύ καλό πρόσωπο. Ναι. Δεύτερον, είδα μια ΑΕΚ η οποία δεν με έπεισε στην άμυνά τη. Ναι. Έπαιγε δύο πολύ εύκολα γκολ από τον Ατρόμητο. Ο Ατρόμητος δεν έκανε τόσο πολλές επιθέσεις. Θα και... πάει, λέει, με το Σβάρνα σέντερ μπακ. Δηλαδή αυτά που σου λέω δεν σε καλύπτουν. Ναι, πώς δεν με καλύπτουν. Και ναι. Πιστεύω ότι δικαιούται κάτι και από τη δίχη οδόνη. Μάλιστα. Παίξε μπουζούκι πρώτο σκόρ, πόσο είναι. Θα παίξουμε και κάνα παιχταρά να πούμε να βγάλουμε. Με το Σβάρνα σέντερ μπακ και το Τσικρίσκι θα πάει η ΑΕΚ. Εντάξει, τα θέλει ο πισινός του Κωστένογλου. Άρα καλό το σκεπτικό μου. Εντάξει, αλλά και η άλλη η ΑΕΚ μπροστά ένα γκολ. Θα κάνει η ΑΕΚ ένα γκολ μπροστά. Θα κάνει η ΑΕΚ ένα γκολ μπροστά. Μπορεί ο Πούγκουρας να ήταν καλός απάνω στον Σφιντέλφσκι, αλλά εδώ τώρα έχουμε άλλη ποιότητα σέντερ φόρτα. Ναι, Σφιντέλφσκι, άλλο είναι παιχτάρα. Θα τον τραβήξει έξω από την περιοχή. Θα τον τριπλάρει, θα τον κάνει. Μπορεί να πάρει και πέναλτι. Εντάξει, ωραίο μάτς θα γίνει. Θα είναι ωραίο μάτς. Δύο μάτς αξίζει πολύ να δεις. Ναι. Το Όφι Πάοκ αυτό. Και το Παναθηναϊκός. Συμφωνώ, ναι. Από πλευρά θα πούμε θεάματος. Και ίντριγκας και 1002. Εντάξει. Λάρισα Λαμία. Λάρισα. Λαμία. Πες ότι μας συλλαμβάνουν για υπερβολική ταχύτητα. Ναι. Μας πιάνουν με 180 να τρέχουμε εκεί στην Καβάλα. Με το Σιτζέντο ή το Κόρδοπα. Με το Κόρδοπα. Θα χτυπήσουν τα πιστόνια να πούμε θα διαλύσουν και μας πιάνει ο χωροφύλακας και μας πάει μέσα φυλακή. Ε, όχι. Μας πάει μια μέρα μέσα. Πες ότι είχαμε σοβαρό κράτος. Μας πάει μέσα να πούμε και είναι να δούμε Λάρισα Όφη. Ναι. Δεν παίζουμε ένα τάβλι καλύτερα.
Παίζουμε ένα σκάκι καλύτερα. Δεν παίζουμε, ξέρω εγώ, το ταβερνιέ καλύτερα. Όχι, όχι με τον Όφηρε. Λάρισα Λαμία. Ακόμα χειρότερα. Λάρισα Λαμία. Πες ένα φυλακισμένο που μας ακούει στα διαβατά τώρα. Ναι. Θα βλέπε Λάρισα Λαμία. Θα βλέπε Λάρισα Λαμία. Ξέρεις, θα τον έλεγε τον άλλον εκεί το θαλαμοφύλακα, το δεσμοφύλακα. Η Λάρισα φύλακα. Βάλε με στις τουαλέτες στα μαγειρία, βάλε με κάπου να περάσει την ώρα. Η Λάρισα μου άρεσε πολύ στο παιχνίδι με τον Όφη. Mm. Πάρα πολύ. Εντάξει, δεν το είδα. Το είδα εγώ. Μπράβο. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Τι διακύμαση του σκόρ είχαμε. 0-2-3-2. Τι ήταν, λέει. 0-2-3-2. Νικούσε 0-2 και χάσε 3-2. Ναι. Αυτό τι σημαίνει τώρα. Γιατί πρέπει να σημαίνει κάτι. Σημαίνει ότι αυτό που σκέφτηκε αυτό ο Τσίπρας του Πάο Κραμμό, ο Φερέιρα, να βάλει από την αρχή το Βιερίνια. Ο Βιερίνια ευτυχώς έχει πιο πολύ ποδοσφαιρικό μυαλό από το Φερέιρα. Πάει του πει στα αποδυτήρια, άκου coach, ξέρεις κάτι. Ξέρεις ότι ακόμα δεν είμαι στα καλά μου. Δεν είμαι φουλ ακόμα να βγάλω 90 λεπτά. Σε ένα μήνα θα είμαι. Θα πάθω καμιά θλάση, καλά τράβημα, φάω καλά κλώτσο, άσε που δεν. Τέλος πάντων, και να μείνω καλά μήνα ακόμα έξω. Τι να κάνω, Αντζελίνο, να του πει. Ρε Όφη, τα τελευταία λεπτά, τα τελευταία ημίωρα των παιχνιδιών τρώει φάση και γκολ. Κουράζεται γιατί ο Σίμος δίνει φουλ ρυθμούς 25 λεπτά στα πρώτα ημίχρονα. Και ο Όφη κρεμάει σαν το βυζί της γριάς στο δεύτερο ημίχρονο. Θα γι' αυτό βάλεις, το δίνει άσο. Θα βάλεις, αυτό βάλει άσο ημίχρονο δίνω. Θα βάλεις το Βιερίνια ξεκούραστο ρε σαχλαμάρα να πούμε. Σε δώσα 2,5 εκατομμύρια να σπάσουν τη ρήτρα και το σκέφτεσαι κιόλας. Άντε εσύ είσαι φελός. Οι άλλοι γύρω γυμναστές, βοηθοί. Δεν μπορεί να σου πούνε δύο κουβέντες ότι ο Βιερίνια πρέπει να μπει ξεκούραστος μετά το 60 να του αλλάξει το αυτά πετρέλαια. Δεν μπορεί να το σκεφτείτε. 180 άνθρωποι εκεί που σας έχει μαζέψει ο Σαββίδης. Δεν μπορείτε να του πείτε δύο κουβέντες ότι. 350 ονοματέ είναι. 400 ονοματέ, του πει ένα δώρε. Ποιο Βιερίνια βάλεις από την αρχή. Και αφάμε ένα γκολ να πούμε στο 20 λεπτό. Και θέλω εγώ στο δεύτερο ημίχρονο την τρίπλα και το ένα με ένα. Ποιο θα με τρυπήσει ο Λιμιός που δεν τριπλάρει ούτε φέρετρο πεδαμένου, ρε. Πακ! Είσαι πακ! Μυαλό κουκούτσι. Μόνο που το σκέφτηκε να το βάλει από την αρχή, πάει να πει ο άνθρωπος δεν νιώθει. Μόνο που το σκέφτηκε. Έναντι και τη κατασκοπία που πρέπει να έχει ολόκληρος οργανισμός ΠΑΟΚ, έναντι του Όφη ο οποίος τρώει το τελευταίο μισάωρο τις μπούκες του αιώνα, γιατί ο Σίμος φουλάρει βιολογικά στα πρώτα ημίχρονα. Εγώ εμείς θα σας τα πούμε αυτά, ρε. Άλλο. Μου λέει ο φίλος, καλησπέρα βρε κόκκινε, βρε κόκκινε. Μόνο τύχη έχει ο Παναθηναϊκός. Τύχη με έψιλον γιώτα. Μόνο τύχη. Θα μας τρελάνεις βρε κόκκινε. Βρε κόκκινε, το ξαναλέει. Φίλε μου, Παοξάκη, γιατί, ποια είναι τα τύχη. Πάμε επόμενη γραμμή. Τον έπρεπε.